Ευρισκόμενοι αγαπητοί μου, μέσα στην εορταστική περίοδο της μεγαλύτερης εορτής της Κυρίας Θεοτόκου, δέον όπως αναφερθούμε στην υπέρλαμπρη προσωπικότητά της, μπορεί βέβαια τα γεωγραφικά αναγνώσματα που απαγγείλαμε να είναι σπουδαιότατα και ψυχοφελέστατα, ενώπιον όμως της Ιεράς Παρουσίας της όλα σιγούν. Διότι η Παναγία Μητέρα μας, όπως θεοπνεύστος καταγράφει ο συμπαθέστατος προστάτης μας Άγιος Νικόδημος, είναι η έμψυχος Διαθήκη του Θεού προς εμάς τους ανθρώπους. Διότι μόνη η Κυρία Θεοτόκος είναι ικανή να ευχαριστεί στο διηνεκές τον Άγιο Τριαδικό Θεό μας κατά πάντα και δια πάντα. Διότι μόνη αυτή τον ηγάπησε ασυγκρίτως υπερπάντα. Μόνη αυτή τον υπήκουσε υπερπάντα. Και μόνη αυτή στάθηκε χωρητική και δεκτική όλων εκείνων των φυσικών και υπερφυσικών χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Μόνη η Κυρία Θεοτόκος έγινε ένας άλλος, δεύτερος κόσμος, ασυγκρίτως καλύτερος από όλον τον νοητό και αισθητό κόσμο, από όλα τα τάγματα των μυριάδων αγγέλων και όλα τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων, αλλά και από όλη την αισθητή εμφανή και αφανή δημιουργία. Και είναι αρκετός ο κόσμος αυτός, η Κυρία Θεοτόκος, να δοξάζει αιωνίως τον ποιητή του παντός από την καλονή και ποικιλία των χαρισμάτων της. Αντιλαμβανόμενοι οι σοφοί και ευλαβείς πρόγονοί μας το μεγαλείο και τη μοναδικότητα, αλλά και την Παναγιότητα της Μητέρας του Θεού, την αγάπησαν περισσότερο και από τους εαυτούς τους, περισσότερο και από τις μητέρες τους, και δικαίως, διότι η Υπεραγία Θεοτόκος είναι η παντοδύναμη μητέρα του παντοδυνάμου Δημιουργού του Παντός. Είναι η μεγάλη Μεσήτρια που στάθηκε ανάμεσα στον Θεό και εμάς τους ανθρώπους, και τον μεν Θεό Υιό ανθρώπου έκανε, τους δε ανθρώπους Υιούς Θεού. Χωρίς τη μητρική παρησία και την θεοποιηθή μεσητεία της, κανείς, ούτε άνθρωπος, ούτε άγγελος, δεν μπορεί να πλησιάσει στον Θεό. Αυτές όλες τις μέγιστες αλήθειες τις γνώριζαν απολύτως οι Άγιοι Πατέρες μας και οι σεβαστοί και αείμνηστοι πρόγονοί μας. Γι' αυτό και σκέφτονταν και μιλούσαν και έπραταν για την Κυρία Θεοτόκου. Πόση ευλάβεια στο ένδοξο και γλυκύτατο πρόσωπο της μάνας μας είχαν, «Η Παναγιά μαζί σου», έλεγαν αποχαιρετώντας αλλήλους. «Παναγιά μου», επιφωνούσαν αυθόρμητα σε κάθε απρόσμενη δυσκολία. «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς», σιγοψιθύριζαν κάθε στιγμή. Και σε κάθε σπίτι πρωτοστεκόταν η εικόνα της Παναγίας με το ακίμητο καντήλι της. Σε κάθε χωριό, οπωσδήποτε κάποιο εικόνισμα ή παρεκκλήσει ή εξοκλήσει της Κυρίας των Αγγέλων, και σε κάθε ευρύτερη περιοχή κάποιο σκαρφαλωμένο, επιμελώς περιποιημένο μοναστηράκι της τυχάρη της. Όταν ενέσκυπτε κάποια εθνική δοκιμασία ή δυσκολία ή συμφορά, η υπέρμαχος στρατηγός δονούσε τις ορθόδοξες ελληνικές φωνητικές χορδές και έπαλε τις καρδιές με τόση δύναμη που ο κίνδυνος, όσο ανυπέρβλητος κι αν ήταν, και ο εχθρός, όσο υπεράριθμος κι αν ήταν, δεν έκαμπτε το φρόνημα των παιδιών της Παναγίας. Και όταν, δια τα αμαρτίας ημών, βρισκόμασταν αντιμέτωποι σε κάποια φυσική απειλή ή καταστροφή, όπως τώρα με τον καύσωνα, την ανομβρία και τις πυρκαγιές, πάλι η φιλόστοργη μητέρα μας ερχόταν με πόνο στο νου όλων και έδινε την ανακουφιστική λύση. Βλέπουμε δηλαδή ότι όντως ο λαός μας, ο ένδοξος ελληνικός λαός, είναι ο λαός της Θεοτόκου και παραμένει λαός της Θεοτόκου, Παναγιοσκέπαστος, εις πείσμα όλων των αντιθέων και σατανοκινήτων και ορθολογιστικών δυνάμεων. Ήταν, είναι και θα είναι
ο λαός μας Παναγιοσκέπαστος. Αν και πολύ την στενοχωρούμε, αν και πολύ φαρμάκι την ποτίζουμε, αν και μας αξίζει σε πολλαπλό βαθμό η Θεία Δίκη, εκείνη δέεται πιεστικός και πιστικός προς τον Υιό της και παραπαίνουμε Παναγιοφρούρητος λαός. Ότι ουκ έχουμε εν παρησίαν δια τα πολλά ημών αμαρτήματα, ομολογούμε ταπεινά στην αγάπη της και την παρακαλούμε, σύ τον εξού γεννηθέντα δυσόπισον Θεοτό και Παρθένε. Και εκείνη, γοργοεπίκο ουσούσα, σπέβδει. Σπέβδει όπως ιστορική μάνα να συμμαζέψει και να τακτοποιήσει τα άτακτα παιδιά της, δεωμένη ταυτοχρόνως με τη μοναδική μητρική παρησία της, τον Υιό της, ώστε να γίνει ήλαιος επί της αμαρτίας ημών. Αντιπροσωπευτική της παρησίας της είναι η στάση της στον γάμο της Κανά. Ίνον ουκ έχουσι, πρόλαβε στον Υιό της. Τι εμή και εσύ γίνε, ούπο ή και η ώρα μου, έλαβε την απάντηση από εκείνον. Και χωρίς εκείνη να δώσει σημασία στη σκληρότητα των λόγων του, αποτείνεται στους υπηρέτες και τους λέγει, ότι αν λέγει ημίν, ποιήσατε. Βλέπετε, η μάνα γνωρίζει να πείθει με διάκριση και αγάπη. Ακόμη ένα πολύ ξεχωριστό περιστατικό, το οποίο παρουσιάζει ενεργέστατα την παρησία αυτή της μητέρας μας, αλλά και την αστήρευτη φιλανθρωπία της, ή μάλλον την αστήρευτη μητρική φιλοτεκνία της, είναι το περιστατικό της μονής βατοπεδίου, στο οποίο οφείλεται και η τελική μορφή της Παναγίας της Παραμυθίας. Η εικόνα αυτή πρόκειται για αρχική τοιχογραφία που βρισκόταν στον εξονάρθικα του κεντρικού ναού του Καθολικού της Ιεράς Μονής. Παλαιά υπήρχε η συνήθεια, βγαίνοντας οι πατέρες από το Καθολικό, μετά το τέλος της ακολουθίας του όρθρου, της πρωινής ακολουθίας, να ασπάζονται την εικόνα της Παναγίας που υπήρχε στον εξονάρθικα. Και εκεί ο ηγούμενος έδινε τα κλειδιά της κλεισμένης για τις βραδινές ώρες πύλης της Μονής στον θυρωρό για να ανοίξει. Κάποια χρονιά, στις αρχές του 14ου αιώνος, την 21η Ιανουαρίου, τελείωσε όρθρος. Οι πατέρες αποσύρθηκαν στα κελιά τους για να αναπαυθούν μέχρι να αρχίσουν τα καθημερινά τους διακονήματα. Τότε θα ανοιγόταν και η πύλη της Μονής. Δεν γνώριζαν όμως ότι έξω από αυτήν παραμόνευαν πειρατές που την είχαν περικυκλώσει, έτοιμοι να εισβάλλουν για να καταστρέψουν τα πάντα. Στο ναό βρισκόταν μόνος ο ηγούμενος, αφοσιωμένος στην προσευχή του. Πετάχτηκε ξαφνικά ακούγοντας μια φωνή που δεν έμοιαζε με φωνή ανθρώπου. Έντρομος κοίταξε γύρω του. Δεν είδε κανέναν. Εξάλλου κανείς δεν ήταν μέσα στο ναό. Κι όμως κάποιος μίλησε. Συγκέντρωσε την προσοχή του και γεμάτος φόβο κατάλαβε ότι η φωνή προερχόταν από την εικόνα της Θεομήτωρος. Με ευλάβεια τέντωσε το αυτί του για να ακούσει. Άκουσε τότε τη φωνή της Παναγίας να λέει «Μην ανοίξετε σήμερα την πύλη της Μονής, αλλά αφού ανεβείτε στα τείχη να διώξετε τους πειρατές». Κατάπληκτος ο ηγούμενος προσήλωσε τα μάτια του στην εικόνα της Θεοτόκου. Αντίκρισε τότε ένα εκπληκτικό θαύμα. Η μορφή της Παναγίας ήταν ζωντανή. Το βρέφος που κρατούσε στα χέρια της ο Ιησούς πήρε και αυτό ζωή. Κίνησε το δεξί του χέρι και έκλεισε το στόμα της Αγίας Μητέρας του, στρέφοντας προς αυτήν το φωτεινό πρόσωπό του. Μια γλυκιά παιδική φωνή ακούστηκε να λέει «Μη μητέρα μου, μη τους το λες». Άφησε τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει, γιατί εμελούν τα μοναχικά τους καθήκοντα. Τότε η Κυρία Θεοτόκος με μεγάλη μητρική παρησία προς το μονογενή Υιό της, σήκωσε ελαφρά το χέρι της, συγκράτησε το χεράκι του, έκρινε λίγο προς τα δεξιά το θείο της πρόσωπο και επανέλαβε πιο έντονα. «Μην ανοίξετε σήμερα την πύλη της Μονής, αλλά αφού ανεβείτε στα τείχη, να διώξετε τους πειρατές και κοιτάξτε να μετανοήσετε, γιατί ο Υιός μου είναι οργισμένος μαζί σας». Επανέλαβε δε και για τρίτη φορά την προειδοποίηση
κρατώντας πάντοτε το χεράκι του Κυρίου. Μετά το διάλογο, η κυρία Θεοτόκος και το Πανάγιο βρέφος της αποκαταστάθηκαν πάλι σαν εικόνα. Ο ηγούμενος γεμάτος θαυμασμό συγκάλεσε όλους τους πατέρες, διηγήθηκε σε αυτούς τα υπερφυσικά γεγονότα που συνέβησαν και τους επανέλαβε τα λόγια που είχε ακούσει από τα χείλη της Παναγίας και του Θείου Βρέφους προς τη μητέρα του. Όλοι με κατάπληξη στράφηκαν προς το μέρος της θαυματουργού εικόνος και η κατάπληξή τους αυξήθηκε διότι η παράση της εικόνας είχε μεταμορφωθεί. Η σύνθεση μεταβλήθηκε ολοκληρωτικά και δεν έμοιαζε καθόλου με την παλαιά εικόνα. Διατηρήθηκε η μορφή όπως φαίνεται σήμερα, η Παναγία δηλαδή να κρατά το χέρι του Χριστού κάτω από το στόμα της και να κλείνει το κεφάλι της δεξιά για να το αποφύγει. Η έκφραση του προσώπου της είναι γεμάτη απέραντη επιοίκεια, αγάπη, συμπάθεια και μητρική στοργή. Για να καταλάβουμε την άπειρη μητρική αγάπη και συμπόνια της μεγάλης μητέρας μας, της κυρίας Θεοτόκου. Τι να πρωτοθαυμάσουμε στην ιερά, στην πανίερη αυτή γυναίκα, γυναίκα, η πρώτη ένικος της Βασιλείας των Ουρανών, γυναίκα η μοναδική, η οποία βρίσκεται με θόριον, όπως πάλι ο σοφός προστάτης μας γράφει, μέσον δηλαδή μεταξύ της ακτής του και της κτιστής φύσεως. Αυτή μόνη είναι η Θεός, άμεσος μετά τον Θεό, και έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος, διότι είναι η πραγματική μητέρα του Θεού. Είναι μεγαλειώδες και αδιανόητο το πνευματικό ύψος της γλυκητά της Θεοτόκου. Αυτή μονάχη είναι όχι μόνο ο θησαυροφύλακας όλου του πλούτου της θεότητος, αλλά και ο διαμοιραστής σε όλους και αγγέλους και ανθρώπους όλων των από Θεού διδομένων στην κτήση θείων χαρισμάτων. Μπορούμε συνεπώς να μην την τιμούμε με όλη μας την ψυχική και σωματική δύναμη. Μπορούμε να την στενοχωρούμε με τις αταξίες μας. Μπορούμε να μην είμαστε εσαΐ ευγνώμονες στο πρόσωπό της. Αγαπητοί μου, ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι θα χάνονταν όλα τα πνευματικά βιβλία και οι ομιλίες από τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία μας, ακόμη κι αν δεν θα μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση σε οτιδήποτε πνευματικό, έφθανε για τη σωτηρία μας η θέα και η μελέτη της πλατητέρας των ουρανών. Έφθανε για τη σωτηρία μας η εντρυφή στο μεγαλείο της τιμιωτέρας των Χειρουβίμ. Έφθανε για τη σωτηρία μας ο πνευματικός μυρικασμός των ιδιωτήτων της ενδοξωτέρας ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Ας προσπαθούμε όλοι μας, ιεροί, μοναχείς και λαϊκοί, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, να την τιμούμε, να την αγαπούμε, να την αναπαύουμε και εκείνη να είμαστε σίγουροι ότι θα μας υποδεχθεί με όλη της την υπέρλαμπρη χαρά στην αιώνια χαρά της Βασιλείας του Υιού της. Αμήν.